και καλώς ήρθατε σε μία ακόμα βλογκάρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα είναι 1 Ιουνίου, έχει μπει το καλοκαιράκι. Χαίρετε. Η Λιδία το ζει στα άκρα. Παιδί μου, πατουσίνι μου όμορφο, πατουσίνι μου καλό. Το φάβα αυτό το πατουσίνι. Και κάθεται στο κάμπριο, παιδιά. Πώς να το πω τώρα, στο παράθυρο τέλος πάντων, πάνω. Την οροφή. Ορροροφή. Καλό μήνα λοιπόν, καλό καλοκαίρι σε όλους. Να περάσετε υπέροχα, να ξεκουραστείτε. Βέβαια, πολλοί από εσάς δίνετε πανελλήνιες ακόμα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Να ξέρετε, όπως είπα και στο Instagram σε κάποια μου story, ότι αυτό είναι μία δοκιμασία. Έχετε πάρα πολλές να κάνετε στη ζωή σας ακόμα. Ακόμα και αν δεν περάσετε εκεί που θέλετε, δεν τελειώνει τίποτα εδώ. Και αυτό που είπα και στο Instagram είναι να αγαπάτε πάντα τον εαυτό σας και ό,τι κάνετε το κάνετε για τον εαυτό σας και όχι για τους άλλους, είτε για τους γονείς σας, είτε γιατί θα είναι χαρούμενος ο παππούς, ο θείος που θα περάσει εκεί που θα περάσει. Καλημέρα, Ηλία. Φτάσαμε, Ηλία. Στη θάλασσα. Τώρα έκανε μια στάση, μαμά. Ναι, ο Ηλίας κουρεύτηκε, παιδιά. Είχε κουρευτεί για τη βάφτιση. Αυτό είναι το κουρεμά του. Πολύ extreme, πολύ τέλειο. Θα βγούμε τώρα. Καλά, μην κλαις λίγο. Βλογκάρω. Καλά πάει. Μου θυμίζει κάτι από την vlog. Η ζωή με τα παιδιά. Τέλος πάντων. Ηλία, θα πεις γεια στα παιδιά. Ναι, σήμερα θα κάνουμε το πρώτο official μπάνιο της Μπέμπας. Γιατί της Μπέμπας, της Λιδίας. Το πρώτο official μπάνιο της Λιδίας, γιατί πέρσι της είχαμε βουτήξει μόνο τα ποδαράκια, ήταν πολύ μικρή, δεν ήθελα να την κρυώσω ή οτιδήποτε. Πιστεύω ότι σήμερα θα την βάλω στην θάλασσα. Είναι μπουμπούκα μου. Ναι. Drama queen, κάτσε πίσω. Μπήκε και στην πισινούλα της Λιδία. Ντεζαβού από το πρώτο μπάνιο του Ηλία. Δεν παίζει. Με τα φουσκωτά, τα γλύφη. Τρώει φύκια που έχουμε βάλει μέσα θαλασσινό νερό. Εν τω μεταξύ της έχω πάρει 3 μαγιό μαζί και δεν της φοράω κανένα. Την έχουμε το πάμπερ, μια χαρά. Εν τω μεταξύ, όπως βλέπετε, φοράω κόκκινο μαγιό και έρχεται ο Ηλίας και λέει «Νανά, νανέ, είστε ίδιοι» και μου δείχνει την απαγωσόστρια που έχει κόκκινο μαγιό. Καλύτερο κοπλιμέντο δεν μπορούσε να μου κάνει. Είναι εδώ σώστρα. Baywatch. Η Λιδία εδώ μεταξύ, παιδιά, τρώει σούσι. Μιλάμε, έχει φάει όλα τα φύκια. Είσαι καλούλα. Έτσι είσαι. Μην τα τρως τα φύκια. Πάω να της καθαρίσω το νερό γιατί δεν μπορώ. Τώρα αφού της έβαλα το μαγιό της που της κολυμπάει λίγο. Λίγο μεγάλο. Έχω κι άλλο, θα της βάλω μετά άλλο. Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη βουτιά νομίζω. Το πρώτο μπάνιο, η πρώτη βουτιά. Η πισίνα αυτή ήταν πεντακάθαρη πριν λίγο και τώρα έχει γίνει... Μόνο ψάρια δεν έχει μέσα. Λιδία, σταμάτα να τρως σούσι, παιδί μου. Φαίνεται από πίσω Ηλίας που κλαίει. Περίμενε. Είπα και πριν καλοπίνα, official καλοκαίρι. Είναι η αγαπημένη μου εποχή, με τρελαίνει. Έχουμε να περάσουμε super duper καλοκαίρι. Για να γεμίσουμε τις μπαταρίες για το χειμώνα. Δεν θέλω καν να συζητάω για χειμώνα, το συζητάμε τώρα. Τέλος, καλοκαιράρα, χαλαρά, τσιλαριστά, όλα καλά. Η θάλασσα ήταν super σήμερα, super. Μου άρεσε πάρα πολύ, κολύμπησα και ώρα. Ο Ηλίας κάθεται ήσυχα, τρώει το τοστάκι του και η μαμά εδώ πέρα ανακαλύπτει τον κόσμο. Το βυθό του Μπικίνι. Τι έχεις κάνει εδώ? Έχω μαζέψει κοχυλάκια. Ζωντανά. Α, και εγώ θα έλεγα γιατί έχεις. Γλωσσίτσα. Την είδες γλωσσίτσα? Τι είναι? Δες αυτό. Τι μεγάλη γλώσσα.
Όχι, ρε φίλε, την έκλεισε. Τι γλώσσα, τι λέει, τι γλώσσα μιλάς. Περίμενε. Να δες. Αυτό έχει τη γλώσσα του έξω. Γλώσσα είναι σκατό. Γλώσσα είναι, δε. Μαμά. Με 3 ετών παιδί. Τώρα σκέφτομαι τι να φάω. Να φάω μπουενάκι. Δεν έχω πολύ όρεξη για τίποτα. Πολύ είναι στο μυαλό. Ο έρωτας λέει να κλείνει το στομάχι. Και εγώ γιατί τρώω. Μπαίνει μες στην άμμο. Θέλει να κρυφτεί. Είναι ένα που όντως πάει να θαυτεί. Έχει χώσει μούρι, το βλέπετε. Μας πέταξε κόμμα. Να δεν σκεφτώ. Θα κουνήσει τώρα. Να κοιτάω άλλο δεξιά. Όπω. Τι κάνουμε, ραγώνα. Δεν κλικούνια. Δες αυτό έχει βγάλει τη γλώσσα εδώ έξω και κλείβει το τάπερ. Ηράκλεια drift. Ηράκλεια drift κάνουνε. Ωραία, όλα κουνιούνται. Και το πάνω. Ω, καλά αυτό. Θα του τουρμπάρει τα μάτια. Αυτό είναι όμορφο όμως. Αυτό. Τι γλυκούλια. Μ' αρέσει. Ναι, ναι. Και εμένα, γιατί τα έψαχνα τόσο ώρα. Μπράβο, ρε Νιντρούλα. Παιδιά, εσείς τα κάνετε αυτά ή μόνο εμείς. Βασικά μόνο η αδερφή μου, γιατί εγώ δεν. Βλέπεις που έχουν δύο γλώσσες και ξέρω εγώ να πνίγουν. Τι κάνω. Δεν τα βλέπεις κεραίες, ρε. Πιάνει σήμα. Δείτε αυτά που έχουν δύο κεραίες εδώ. Ναι. Ο Πάτρικ είμαι. Ναι, ο Πάτρικ είμαι. Αυτά ρίζεις από κρεμμύδια είναι τα κέρατα αυτά. Λες να σέρνει. Κοίτα μου. Έχει βγάλει ρίζες αυτό εδώ. Βλέπουμε πόρν. Νάσιο. Νάσιο. Εσύ Νάσιο. Όχι εσύ. Εσύ Νάσιο ρε Ηλία. Για να δούμε την πρόταση ξανά. Α, σύγχυση, εντάξει, ο βυθός του μπικίνι τεταφίστηκε. Το καημένο. Ηλία, κατέτρεψες ο βυθό της μαμάς. Είχε ζωντανά κοχυλάκια μέσα. Πώς νιώθεις τώρα γι' αυτό? Τα έσωσα. Τα έσωσα. Σαν με κοίτα. Ήλιο βασίλευα στα μάτια σου. Καλοκαίρι σημαίνει έρωτας. Σαν με κοιτάς, ήλιο βασίλεμα στα μάτια σου φωτιά. Καλό καλοκαίρι! Καλό καλοκαίρι, αστεράκια! Θα σε πνίξω! Ηλία, πού πας? Εδώ. Η Λιδία κάνει γυμναστικές επιδείξεις. Κάνει κολοτούμπα. Ναι, έτσι έκανε. Προσπαθεί να περπατήσει, αλλά πέφτει. Γιατί άμος. Και αυτή είναι η Θεσσαλονίκη μας, το flyover. Έτσι θα φάμε τη μισή μας ζωή. Τα οικογενειακά βάρη. Φύγαμε. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο, παιδιά. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, subscribe και κουδουνάκι ώστε να σας έρχονται πάντα ειδοποιήσεις όταν ανεβάζω βίντεο. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια!